Αρχική διορθωτικά μέτρα για τον διαβήτη τύπου 2. Ο διαβήτη ή ο σακχαρόδη διαβήτη είναι ασθένεια του τρόπου ζωή. Πρόκειται για ένα σύμπλεγμα μεταβολικών ασθενειών που χαρακτηρίζονται από υψηλά επίπεδα σακχάρου στο αίμα. Ο διαβήτη προκαλείται από την αδυναμία του οργάνου, του παγκρέατο, να παράγει αρκετή ινσουλίνη τα κύτταρα του σώματο δεν είναι σε θέση να ανταποκριθούν στην ινσουλίνη. Η ινσουλίνη ρυθμίζει το μεταβολισμό τη γλυκόζη, του λίπου, των πρωτεϊνών και των υδατανθράκων. Το υψηλό επίπεδο ζάχαρη στο αίμα προκαλεί διαφορετικά συμπτώματα όπω αυξημένη δίψα, συχνή ούρηση και αυξημένη πείνα. Εάν η κατάσταση δεν αντιμετωπιστεί, μπορεί να οδηγήσει σε επιπλοκέ. Υπάρχουν πολλά φάρμακα και επιλογέ θεραπεία διαθέσιμα για να διατηρήσουν τα επίπεδα σακχάρου στο αίμα υπό έλεγχο. Μπορείτε επίση να δοκιμάσετε τι εσωτερικέ θεραπείε για τον έλεγχο των επιπέδων σακχάρου στο αίμα σα. Μερικέ από τι πιο αποτελεσματικέ θεραπείε για τον έλεγχο του επίπεδου σακ χάρου στο αίμα. Ο διαβήτη τύπου 2 είναι μια από τι ταχαίω αναπτυσσόμενε διαταραχέ του τρόπου ζωή που μπορούν να αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά με λίγε τροποποιήσει στον τρόπο ζωή και με την κατανάλωση υγιεινή διατροφή. Δεδομένου ότι ο διαβίτη επηρεάζει την ικανότητα του οργανισμού είτε να παράγει ηνσουλίνη είτε να χρησιμοποιήσει αποτελεσματικά την χρειάζεστε θεραπεία για να διατηρήσετε τα επίπεδα σακ στο αίμα σα σε κανονική κλίμακα. Αν και υπάρχουν πολλέ επιλογέ θεραπεία διαθέσιμε για να διατηρήσετε τα επίπεδα σακχάρου στο αίμα σα υπό έλεγχο, τα θεραπείε στο σπίτι μπορούν να κάνουν θαύματα για την επίτευξη αυτού του στόχου. Νιμ φύλλα. Κάθε τμήμα του δέντρου νιμ που κυμαίνεται από φλοιό, λουλούδια, φρούτα και φύλλα έχει κάποια φαρμακευτική αξία. Τα φύλλα νιμ έχουν βρεθεί ότι είναι χρήσιμα στον έλεγχο του διαβήτη τύπου 2. Το τσάι τσάι νιμ φύλλα είναι μια ισχυρή φυσική θεραπεία διαβήτη. Άλλο τρόπο για να καταναλώσετε την νεαρή άδεια είναι να κάνετε ένα απόσπασμα από τρίφερα φύλλα νιμ και να παίρνετε ένα κουταλάκι τσαγιού καθημερινά νωρί το πρωί άδειο στο μάχη. Μπορείτε να καταναλώνετε φύλλα νιμ με του ακόλουθου τρία διαφορετικού τρόπου. Πάρτε τέσσερα παύλα πέντε φύλλα προσφορά από το δέντρο και πλύνετε και ξεπλύνετε με καθαρό νερό. Το μασάτε αργά νωρί το πρωί με άδειο στο μάχη. Αγοράστε ή κάνετε τα φύλλα νύμ εκχυλίστε και πίνετε ένα κουταλάκι του γλυκού καθημερινά το πρωί. Αγοράστε τα νύμ φύλλα δισκίων και καταναλώνετε ένα δισκίο άδειο στο μάχη σε καθημερινή βάση. Μπορείτε επίση να κάνετε σκόνη αποξηραμένων κοντά σε φύλλα και να τα καταναλώνετε. Πολλοί γιατροί σε χώρε όπω η Ινδία συνταγογραφούν δισκία νύμ για τη θεραπεία και την πρόληψη του διαβήτη. Χυμό ακατέργα του κρέμιδιού όχι μόσ κρεμμυδιού έχει αποδειχθεί ότι βοηθά το πάγκρεας να παράγει αρκετή ινσουλίνη για τον έλεγχο του επίπεδου γλυκόζης του σώματο. Είναι πολύ αποτελεσματικό για τον σακ χαρόδι διαβήτη τύπου 2. Κόψτε ένα μικρό κρεμμύδι και βάλτε το στο ποτήρι γεμάτο με νερό. Περιμένετε τουλάχιστον 20 λεπτά. Θα δείτε γαλακτική εμφάνιση στο νερό. Πιείτε αυτό κάθε πρωί. Φίλα μάνγκο τα ευαίσθητα και τρυφερά φυλαμάγκο μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη θεραπεία του διαβήτη ρυθμίζοντα τα επίπεδα ενσουλίνη στο αίμα. Μπορούν επίση να βοηθήσουν στη βελτίωση των προφίλ λιπηδίων του αίματο. Απολαύστε 10 με 15 τρυφερά φυλαμάγκο σε ένα ποτήρι νερό όλη τη νύχτα. Το πρωί, φιλτράρετε το νερό και το πιείτε με άδειο στομάχι. Μπορείτε επίση να στεγνώσετε τα φύλλα στη σκιά και να τα αλέσετε. Φάτε μισο κουταλάκι του γλυκού φυλαμάγκα σε σκόνη δύο φορέ την ημέρα καρέλα, μπίτερ Οι διαβητικοί πάντα έχουν συνταγογραφηθεί για να συμπεριλάβουν το χυμό καρέλα στη διατροφή του. Αλλά το ερώτημα είναι γιατί είναι τόσο σημαντικό. Η καρέλα είναι πλούσια σε υπογλυκαιμική ένωση, η οποία μειώνει τα επίπεδα σακχάρου στο αίμα. Η τακτική κατανάλωση χυμού καρέλα βελτιώνει σημαντικά την ανοχή στη γλυκόζη χωρί να αυξάνει τα επίπεδα ινσουλίνη. Ο κρα, δάκτυλο κυρίας, ο όκρα ή δάχτυλο κυρίε είναι ένα άλλο σπίτι θεραπεία που είναι αποτελεσματική στη μείωση των επιπέδων σακχάρου στο αίμα, χάρη στα πολυφαινολικά μόρια του. Εδώ είναι τι πρέπει να κάνετε. Πάρτε μερικά όκρα και κόψτε τα άκρα. Τραβήξτε τα με ένα πυρούνι και αφήστε τον να το στο νερό μια νύχτα. Το επόμενο πρωί, αφαιρέστε το όκρα και πιείτε το νερό με άδειο στομάχι. Ακολουθήστε αυτή τη μέθοδο για μερικού μήνε. Κανέλα είναι μόνο χρήσιμο για την πρόληψη του διαβήτη τύπου 2. Η κονιοποιημένη κανέλα μπορεί να μειώσει τα επίπεδα σακχάρων με την τόνωση τη δραστηριότητα τη ινσουλίνη επειδή περιέχει βιοδραστικά συστατικά που βοηθούν στην πρόληψη και την καταπολέμηση ασθενειών. Πίνετε ένα φλιτζάνι ή ζεστό νερό γεμάτο με ένα ή μισό κουταλάκι του γλυκού κανέλα σε σκόνη. Η κανέλα μπορεί επίση να προσθεθεί σε ποτά, ζαχαρωτά και ψητά προϊόντα. Ευχαριστώ που παρακολουθήσατε.